Συγκλονίζει η μητέρα του 26χρονου Βασίλη, του παιδιού με ειδικές ανάγκες, το οποίο άφησε πριν από 3 ημέρες την τελευταία του πνοή σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό. Ποιος φταίει δεν μπορώ να ξέρω, κάνουν έρευνες. Όχι πως έχει και μεγάλη σημασία που λέω για μένα ποιος φταίει, σημασία έχει ο κόσμος να έχει πολλή έννοια, διότι τα νοσοκομεία μας, οι γιατροί, δεν ξέρω ποιος φταίει. Ο 26χρονος μεταφέρθηκε στις 20 Ιανουαρίου σε κακή κατάσταση, όπως λέει η μητέρα του, στις πρώτες βοήθειες του νοσοκομείου Λεμεσού. Του έδωσαν εξιτήριο, αφού οι πρώτες εξετάσεις ήταν καθαρές. Ωστόσο, υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στα αποτελέσματα σειράς άλλων που κατέδειξαν ότι το παιδί είχε υποθυροειδισμό. Πήραμε αμέσως από το φαρμακείο θυροξίνη. Ξεκινήσαμε να δίνουμε στο μωρό, αλλά ήταν, φαίνεται, πολύ αργά. Είχε πάθει υποθερμία και όταν πήγαμε πλέον σε ιδιωτικό νοσοκομείο ήταν ήδη σε βαθύ συψεμικό σοκ. Δεν μπορέσαν να το συνεφέρουν το μωρό και χάσαμε το. Μετά τις παραχτικές αναρτήσεις της Πανδώρας Νικολαίδου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διατάχθηκε έρευνα από το Υπουργείο Υγείας. Αν το μωρό μου έπαιρνε έγκαιρα τη διάγνωση, σε μερικές ώρες δηλαδή, όπως σε μία αφρικανικού τύπου νοσοκομεία, θα του χορηγεί το άμεσα θυροξίνη. Θα αποφεύγαμε την υποθερμία και το συψεμικό σοκ, το οποίο και ήταν τελικά η αιτία του χαμού του μωρού μας. Το Υπουργείο Υγείας με ανακοίνωσή του αργά το απόγευμα αναφέρει ότι δεν προκύπτει κολυσιεργία στη διεκπεραίωση των εργαστηριακών αναλύσεων του 26χρονου. Το δείγμα λήφθηκε στις 22 Ιανουαρίου σύμφωνα με την ανακοίνωση και στις 24 Ιανουαρίου καταχωρήθηκε στο μηχανογραφικό σύστημα του νοσοκομείου Λεμεσού.